Κοντά μας απόψε ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σας κύριε Γραβάνη και σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα. Είστε κοντά μας λοιπόν προκειμένου να μας εξηγήσετε με τρόπο κατανοητό, ώστε να γίνει αντιληπτό και από το ευρύ κοινό, όλα εκείνα που θέλουμε να γνωρίζουμε για το εμβόλιο. Ένα πολύ σοβαρό θέμα και θέλω να σας ξεκινήσω από το ερώτημα που θέτει ο κόσμος πιο συχνά, κύριε Γραβάνη. Πώς δηλαδή μπορούμε να ξέρουμε αν ένα εμβόλιο είναι ασφαλές? Έχουμε μεγάλη εμπειρία για την ασφάλεια των υπαρχόντων ήδη εμβολίων, δεκαετιών εμπειρία. Τα εμβόλια συνήθως αναπτύσσουν μια τοξικότητα τις πρώτες μέρες ή εβδομάδες και σπάνια αναπτύσσουν τοξικότητα στο βάθος χρόνου. Κατά συνέπεια, αυτή η διαδρομή εμπειρίας εφαρμόστηκε και στα καινούργια εμβόλια για τον κορονοϊό. Έχουμε πληροφορίες, οι οποίες ήδη κατατέθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές αδειοδότησης, για το πώς συμπεριφέρθηκαν οι εθελοντές 2 τουλάχιστον μήνες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου. Και εκεί διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εμβολιασμένων, των εθελοντών, δεν είχε σχεδόν κανένα σύμβαμα. 4-10% ανέπτυξαν μια συμπτωματολογία που είναι κοινή για τα περισσότερα εμβόλια, δηλαδή πόνο στο χέρι, στο χώρο της ένεσης, κοκκίνισμα. Μερικοί ανέπτυξαν, ένα 4% των εθελοντών ανέπτυξαν πυρετική κίνηση δέκατα, 37-37,5 πυρετό. Κάποιοι μυαλγίες, δηλαδή συμπτώματα πολύ κοινότυπα των εμβολίων, τα οποία πέρασαν μετά από 2-3 μέρες. Τα χαρακτηριστικά των εθελοντών αυτών ποια είναι, κύριε Γραβάνη? Στην μελέτη συμμετείχαν τουλάχιστον 50.000 εθελοντές από όλο τον κόσμο που πήραν το εμβόλιο, γιατί υπήρχαν αντίστοιχοι αριθμοί από εθελοντές που δεν πήραν το εμβόλιο, αλλά εικονικό εμβόλιο, για να συγκρίνουμε με κάποιον που δεν έχει πάρει το εμβόλιο. Τα άτομα που συμμετείχαν στις μελέτες ήταν από 18 χρονών μέχρι 80 χρονών. Στο συγκεκριμένο εμβόλιο της Moderna στη Βοστόνη και του NIH, το 35% των εθελοντών ήταν άτομα πάνω από 65 χρόνων. Δηλαδή, τουλάχιστον 7.500 ήταν άτομα μεγαλύτερα των 65 χρόνων. Κατά συνέπεια, έχουμε πληροφορίες για όλο το φάσμα ηλικιών και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Δεν έχουμε πληροφορίες για παιδιά και για άτομα τα οποία είναι επιβαρημένα στην υγεία τους, γιατί αυτά στην πρώτη φάση δεν έπρεπε να μπουν στην κλινική δοκιμή και να έχουν την πιθανότητα να αναπτύξουν μια τοξική δράση η οποία θα άλλαζε την κλινική τους εικόνα και τα προβλήματα υγείας που έχουν. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, κύριε Γραβάνη, θα διαφέρει σε ό,τι αφορά το πρακτικό σκέλος, και σας ρωτώ κυρίως σε ό,τι αφορά τις ευπαθείς ομάδες? Η αποτελεσματικότητα μετρήθηκε σε αυτόν τον πληθυσμό που ανέφερα προηγουμένως και έδειξε ότι και τα 2 εμβόλια που αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει άδεια επίγουσας χρήσης έχουν περίπου 95% αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ήδη εντυπωσιακό, γιατί συνήθως τα εμβόλια έχουν πολύ χαμηλότερη αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, στην κοινότητα το εμβόλιο της γρήπης έχει 45-65% αποτελεσματικότητα. Πιθανά, όταν θα εμβολιαστούν με το καλό στην αρχή του χρόνου εκατομμύρια συμπολιτών μας, να δούμε αυτό το ποσοστό αποτελεσματικότητας να ελαττώνεται. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε ήδη σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών που είναι στη γενικότερη τους κατάσταση καλά στην υγεία τους ανεξάρτητα ηλικίας, ίσως να υπάρχει μια μικρή πτώση, αλλά θα ήταν πραγματικά έκπληξη να δούμε να έχουμε μεγάλη ελάττωση στις αποτελεσματικότητες. Τώρα, οι Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν τους εμβολιασμούς την επόμενη εβδομάδα. Γιατί ξεκινούν, κύριε Γραβάνη, νωρίτερα από εμάς, και θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι σημαίνει η φράση «προσωρινή έγκριση». Προσωρινή έγκριση, διαβάσαμε και ακούσαμε ότι έδωσε ο Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων. Σε σχέση τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητά περισσότερα δεδομένα, εδώ τι γίνεται? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αμερική έχουν να αξιολογήσουν τους ίδιους καταλόγους και τα ίδια αρχεία κλινικών και εργασιακών δεδομένων από τους εθελοντές που πήραν ή δεν πήραν το εμβόλιο.
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν διαφορές. Οι εταιρείες που έχουν και τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που έχουν συνεργαστεί για τα δύο εμβόλια καταθέτουν γκρόσο μόντο περίπου τους ίδιους φακέλους. Το Ηνωμένο Βασίλειο κινήθηκε πιο γρήγορα και αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει εκπτώσεις ή θα κάνει εκπτώσεις στην αξιολόγηση. Γνωρίζουμε καλά ότι οι ρυθμιστικές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας είναι πάρα πολύ αυστηρές, εξίσου αν όχι περισσότερο αυστηρές από το FDA το αμερικάνικο και το EMA το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα και ήδη αρχίσει να γίνεται μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ανταποκριθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγαλύτερος χώρος, γεωγραφικός και πολιτικός, και ίσως έχει μεγαλύτερη αδράνεια και μεγαλύτερη γραφειοκρατία από ότι η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν προχωρήσει οι αξιολογήσεις και των δύο εμβολίων και από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής. Άρα στην Ελλάδα μπορεί να γίνει μια εκτίμηση για το πότε θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί? Όπως έχω πει πολλές φορές, οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν αρχές του χρόνου, μάλλον μέσα τέλος του Ιανουαρίου, και θα πάρουν τουλάχιστον 2 με 3 μήνες για να έχουμε τον πρώτο σημαντικό αριθμό εμβολιαζομένων στη χώρα μας. Τώρα, πρακτικά έχουμε 2 φάσεις εμβολιασμών, 2 δόσεις. Ανάμεσα στους 2 αυτούς εμβολιασμούς μεσολαβούν, φαντάζομαι, κάποιες μέρες, έτσι. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Και 4 για τη Moderna. Ωραία. Στο μεσοδιάστημα αυτό τι γίνεται? Είμαι προφυλαγμένη, για παράδειγμα, 100% ή όχι? Θα πρέπει να παραμείνω σπίτι? Αν νοσήσω κατά το διάστημα αυτό, τι γίνεται? Κοιτάξτε, η ανοσοποίηση ξεκινάει με την πρώτη δόση. Ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά τις περισσότερες φορές η ενεργοποίηση αυτή δεν είναι ικανή και απόλυτη να έχουμε την πλήρη ενέργεια του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να είμαστε προφυλαγμένοι. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε την δεύτερη δόση, όπως λέμε την αναμνηστική δόση, για να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό ανοσοποίησης και το ποσοστό απάντησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό που θα συμβεί στα ενδιάμεσα διαστήματα από τις δύο δόσεις είναι ότι πιθανά τα άτομα που θα έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, αν έρθουν σε επαφή με μικρό τίτλο ιού, να έχουν με τη βοήθεια του ανοσοποιητικού του συστήματος περιορισμό της λίμωξης. Τα περισσότερα όμως άτομα που δεν θα έχουν αυτή την αντίδραση θα είναι δεκτικά στη λίμωξη. Κατά συνέπεια, το διάστημα το χρονικό αυτό από τη μία δόση στην άλλη θα πρέπει, για λόγους προφανείς που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς θα αντιδράσει ο καθένας, να προφυλασσόμαστε σαν να μην έχουμε εμβολιαστεί. Θα αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, όχι πολύ χαλαροί, μετά τις 35-40 μέρες από την πρώτη μέρα που θα πάρουμε την πρώτη δόση του εμβολίου. Αν νοσήσει κάποιος στο μεσοδιάστημα, θα πρέπει να προχωρήσει στη δεύτερη δόση του εμβολίου ή όχι? Θα πρέπει να προχωρήσει στη δεύτερη δόση του εμβολίου, γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα εάν αναπτύξει ανοσία ενδογενή λόγω της λίμωξης. Και γνωρίζουμε τώρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν χαμηλή κλινική εικόνα, δηλαδή δεν έχουν βαριά συμπτώματα, αναπτύσσουν και αυτή η ανοσία. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που έχουν εκτεθεί στον ιό. Αλλά το να πάρουν και το εμβόλιο και να κάνουν ένα επιπλέον boosting, μια επιπλέον διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, δεν είναι πρόβλημα. Και μετά τη δεύτερη δόση θα πρέπει ενδεχομένως να ακολουθήσει τεστ αντισωμάτων ή δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο? Στους πρώτους εμβολιασμούς θα υπάρξουν οπωσδήποτε μελέτες εργαστηριακές παρακολούθησης της απάντησης των πρωτοεμβολιαζομένων στην ανοσία τους. Και προφανώς θα κοιτάξουμε στο αίμα των συγκεκριμένων ατόμων την παρουσία αντισωμάτων κατά του κορονοϊού, κατά της πρωτεΐνης ακίδας, που είναι το εμβόλιο εστιάζει ακριβώς σε αυτή την ανοσογόνο περιοχή του ιού. Προϊόντος του χρόνου, και εφόσον συνειδητοποιήσουμε ότι πραγματικά υπάρχει στη συντριπτική πλειοψηφία των εμβολιαζομένων, όπως είναι και το προσδόκιμο και όπως αυτό περιμένουμε, ανάπτυξη ικανής ποσότητας αντισωμάτων, σιγά σιγά αυτό θα υπολείπεται, θα υποστρέφεται και μετά από ένα χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, προφανώς γνωρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εμβολιαζομένων κάνουν ανοσία, δεν θα χρειάζεται να παρακολουθήσουμε πλέον αυτό το εργαστηριακό έβριμα για όλους τους εμβολιασμένους. Αν εμβολιαστώ, μπορώ να μεταδώσω τον ιό σε κάποιον μη εμβολιασμένο ή και σε κάποιον εμβολιασμένο που όμως δεν έχει καλή ανοσολογική απόκριση?
Αυτό, στο ερώτημα αυτό δεν έχουμε απάντηση ακόμη. Mm. Θα την έχουμε μέσα στους επόμενους μήνες του 2021, όταν πλέον θα έχουμε σημαντικό αριθμό εμβολιασμένων, οι οποίοι θα έχουν κάνει ανοσία, εργαστηριακά διαπιστωμένοι. Mm-hmm. Κάποιοι από αυτούς θα μολυνθούν από τον ιό. Θα παρακολουθήσουμε την κλινική συμπτωματολογία, εάν δηλαδή αναπτύσσουν βαριά νόσο και πόσοι από αυτούς αναπτύσσουν βαριά νόσο. Και βέβαια θα παρακολουθήσουμε και το κατά πόσον αυτοί που έχουν νοσήσει μεταφέρουν τον ιό στο περιβάλλον τους. Την απάντηση στο ερώτημά σας αυτό θα την έχουμε μετά τον μαζικό εμβολιασμό μέσα στον επόμενο χρόνο. Τώρα, αν συμβεί αυτό βέβαια, αν συμβεί αυτό και είναι αυτό η ελπίδα μας, δηλαδή το εμβόλιο να περιορίζει τη μετάδοση του ιού από τον εμβολιαζόμενο σε μη εμβολιασμένους συμπολίτες μας, τότε πραγματικά θα είναι μια εξαιρετικά σημαντική πληροφορία για το τέλος αυτής της πανδημίας τα επόμενα 2 χρόνια. Τώρα, κύριε Γραβάνη, οι ιοί μεταλλάσσονται, σωστά? Βεβαίως. Υπάρχει ενδεχόμενο ο νέος κορονοϊός να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο που κατ' ουσίαν θα χρηστεύσει εν μέρη τα εμβόλια, αν το θέτω με το σωστό τρόπο? Υπάρχει πάντα η πιθανότητα μεταλλάξεων. Γνωρίζουμε ήδη ότι έχουν περιγραφεί σε όλο τον κόσμο 12.000 μεταλλάξεις στον ιό, στον κορονοϊό. Εν τούτης, παρά τον αριθμό το σημαντικό αυτό μεταλλάξεων, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα δύο βασικά στελέχη που μολύνουν όλο τον κόσμο. Το πρώτο στέλεχος από την Ιουχάν, από την Κίνα, και το δεύτερο στέλεχος που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και μόλυνε Αμερική και πάρα πολλές άλλες χώρες. Κατά συνέπεια, οι μεταλλάξεις που υπάρχουν ήδη, που έχουν επισυμβεί ήδη, δεν είναι επικίνδυνες. Θα παρακολουθούμε τη γενετική του ιού στην κοινότητα, στους μολυσμένους, και αν το διαπιστώσουμε αυτό, τότε θα πάμε στα εμβόλια πίσω, όπως κάνουμε σε όλα τα εμβόλια, να τα επικυρωποιήσουμε. Και ξέρετε, τα εμβόλια της νέας τεχνολογίας, που ονομάζονται εμβόλια γενετικής, όπως είναι το mRNA εμβόλιο και τα cDNA vectorization εμβόλια, έχουμε τη δυνατότητα, την ικανότητα να τα επικυρωποιήσουμε μέσα σε ώρες. Γιατί δεν πρόκειται για τον ιό αυτό καθ' αυτόν που χορηγείται σαν ανοσοποιητικός παράγοντας, αλλά για ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι του ιού, το οποίο συντίθεται χημικά, και μπορούμε να πάμε σε αυτό το κομμάτι και να αναδιατάξουμε τη χημική σύνθεση, επικαιροποιώντας με τη νέα μετάλλαξη. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να γίνει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πόσο μικρό? Μέσα σε μία μέρα. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσετε, κύριε Γραβάνη. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.